Γυρίζουμε σελίδα, πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Πάμε να καλωσορίσουμε κοντά μας τον Στέλιο Βολιαντόπουλο, ο οποίος δεν είναι μόνος του. Στέλιο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Αντιγόνη. Καλό απόγευμα στους φίλους τηλεθεατές. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αναβολές στα πρωταθλήματα λόγω της κακοκαιρίας, αν συνεχιστεί το απαγορευτικό. Ήδη ένα παιχνίδι για το μπάσκετ της Α2 γυναικών που ήταν να γίνει αύριο στο Ρέθυμνο, ανάμεσα στο Αρκάδι και την Αγία Παρασκευή, με απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας αναβλήθηκε. Γιατί δεν ήταν εύκολο να έρθουν οι αθλητές. Έχουμε και απαγορευτικό στον αποπλητό πλοίο. Ναι, καλά, καλά και το λέτε, το επαναλάβω κι εγώ. Ίσως να έχουμε κάποιες αναβολές. Περαιτέρω, πέραν αυτής της πρώτης επίσημης. Θα εξαρτηθεί από το αν θα συνεχιστεί το απαγορευτικό. Μάλιστα. Αναβολή όμως δεν θα έχουμε, φαντάζομαι, στο ντέρμπι με τον φιλαθλητικό στα δύο ωράκια, ανάμεσα στον Όφη και τον φιλαθλητικό στο μπάσκετ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Επειδή είναι από την Αθήνα, ο καιρός ίσως. Οι αεροπορικές συνθέσεις πάντως αυτή την ώρα έχουν έτσι σχετικά ομαλοποιηθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Ότι... Κώστα Αγαπηλιάδη, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθες. Καλό απόγευμα, Αντιγόνη. Λοιπόν, ένα παιχνίδι ακόμη στην προσπάθειά σας για κατάκτηση του πρωταθλήματος και της ανόδου, Κώστα. Ένα από τα παιχνίδια τα οποία δεν είναι εύκολα. Κανένα δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, Στέλιο, αν δεν το κάνεις εσύ εύκολο. Είναι δύσκολη ομάδα. Θα έλεγα αλλοπρόσαλη, έχει κερδίσει κάποια δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας και έχει χάσει κάποια εύκολα παιχνίδια στην έδρα της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας και να παίξουμε τον μπάσκετ που ξέρουμε. Πάντως η ομάδα δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος για να κόψει πρώτη το νήμα. Ακριβώς. Έξι τελευταίες αγωνιστικές. Είμαστε πρώτοι ένα μισή γύρο τώρα. Θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή τη θέση. Θέλουμε να βγούμε πρωταθλητές. Γιατί όχι, είμαστε σε καλό mood. Αντιγόνη, η ομάδα που αντιμετωπίζει ο Όφη είναι η ομάδα του Αντετοκούμπο. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του ο φιλαθλητικός. Δεν το έπεσε από την αρχή. Και μάλιστα, πριν από μερικά... Τραυματίστηκε το βράδυ. Ναι, αλλά δεν είναι σοβαρός. Ναι. Και μάλιστα ο Κώστας έχει παίξει αντίπαλο στα δύο βράδια με τον Αντετοκούμπο. Πριν από αρκετά χρόνια, έτσι. Ναι, 5 χρόνια, 6 χρόνια. Λίγο παραπάνω, αλλά το κρύβουμε. ναι, είχαμε βγει νικητές στο εντός έδρας παιχνίδι. Όταν... Και είχες κάνει και πολύ καλό παιχνίδι τότε. Εντάξει, αυτό ναι. Όλοι μας είχαμε κερδίσει. Αφού κερδίσαμε το Αντετοκούμπο, σημαίνει ότι παίξαμε όλοι καλά. Ήταν από τότε πάντως διακρίνατε και ως ανταγωνιστές και ως αντίπαλοι ότι πρόκειται για ένα αθλητή ο οποίος θα διαγραφεί μια τέτοιου τύπου. Σίγουρα, τον είχαμε βρει 17 χρονών. Ναι. Δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Αλλά σίγουρα τα σωματικά του προσόντα ήταν τρομερά. Ένα ψηλό παιδί, ένα καλό παιδί. 17 χρονών, 2-3-2-4 πόσο ήταν. Τώρα πόσο έχει φτάσει. Νομίζω 2-11. Ναι, 2-11 είναι. 2-11-2-12. Το άνοιγμα των χεριών του είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο το άνοιγμα των χεριών. Από εμένα ολόκληρο. Μάλιστα. Πάντως αν έμεινε στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα. Θα έχει τέτοια εξέλιξη, Κώστα, έτσι. Συμφωνώ. Είναι άλλος η Αμερική. Το μπάσκετ της Αμερική είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δουλεύω διαφορετικά. Υπάρχουν 3-4 προπονητές τουλάχιστον από πάνω του. Η εξέλιξη είναι διαφορετική. Και το σώμα του είναι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα. Αυτό φαίνεται. Έχει δουλέψει, έχει δουλευτεί. Αυτό και γι' αυτό και κάθε φορά που δίνει αγώνες τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά φέτος νομίζω ότι είναι πραγματικά η χρονιά καλύτερη του. Χρονιά. Ναι, κλέβει τις εντυπώσεις μαζί και τους πόντους. Ναι. Γιατί νομίζω ότι σημειώνει τους περισσότερους κάθε φορά. Ναι, από την ομάδα είναι πρώτο σκόρερ. Ναι. Φέτος το στοίχημά του νομίζω, πέρα από το να φτάσει με την ομάδα του όσο πιο ψηλά γίνεται, Κώστα, είναι και να βγει MVP το πρωταθλήμα. Για να βγει MVP χρειάζεται τίτλος. Ή τουλάχιστον να είναι να σε πολύ καλή play-off. Κατάσταση στα play-off η ομάδα του. Yeah. Εάν η ομάδα του αποκλειστεί στο πρώτο στάδιο του το play-off, δεν θα βγει. Οπότε είναι σημαντικό. Yeah. Αλλά φέτος νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, δηλαδή ικανή για... Να επιστρέψουμε όμως και στον Όφη. Ας πάμε και στον Όφη μετά τον Αντετοκούμπο και τη στάση μας στην Αμερική ή τον φιλαθλητικό. Είναι τρία παιχνίδια τώρα. Για τον Όφη, αυτό με τον φιλαθλητικό, το παιχνίδι με τα Μελίσια και το παιχνίδι με τον Αργοναύτη πάλι στα δύο αγοράκια, που νομίζω ότι είναι μια τριάδα που αν την πάρετε, αν πάρετε νίκες, αγκαλιάσετε και τον τίτλο για την άνοδο. Ακριβώς, κάπως έτσι θα έλεγα και εγώ. Οι τρεις αγωνιστικές θα δείξει το πρωτάθλημα ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος. Σίγουρα θέλουμε το 6-6 το απόλυτο. Είμαι σίγουρος και πιστεύω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Είμαστε καλύτερη ομάδα και θέμα ποιότητας και θέμα
ποσότητα των παιδιών, δηλαδή σε θέμα roster. Πρέπει να το αποδείξουμε. Είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, κερδίζουμε τώρα το παιχνίδι και παίζουμε τον τελικό, έναν από τους 6 τελικούς, αλλά τον τελικό τελικό με τα μελίσσα. Τα βλέπετε ένα-ένα και... Τα βλέπουμε ένα-ένα και αυτό πρέπει. Μάλιστα, ωραία. Εμείς ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ούτως ή άλλως έχω την αίσθηση, όπως έλεγα λίγο πριν για τον Αντετοκούμπο, ότι και η ομάδα μπάσκετ του ΟΦ είναι στα καλύτερά της. Κάνετε μια πολύ καλή πορεία την φετινή χρονιά, με πολλές νίκες, ελάχιστες ήττες και πολύ κοντά στην ελπίδα να, να γίνεται και πραγματικότητα της αλλαγής της κατηγορίας. Αν όλα πάνε καλά και κρατηθούν οι ίδιοι τόνοι. Γιατί... Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Όλο αυτό είναι ένα. Ένας κύκλος που σίγουρα και οι παίχτες, το προπονητικό team, ακόμα και η ομάδα, η διοίκηση εννοώ, κάνουν τρομερή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά και η μετακόμιση μας στα δύο ωράκια έχει παίξει ρόλο. Βεβαίως περιμένουμε και τον κόσμο. Με την ευκαιρία να κάνουμε ένα κάλεσμα, γιατί τα τελευταία παιχνίδια είναι τα πλέον καθοριστικά. Ακριβώς, πρέπει να κάνουμε ένα κάλεσμα. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι έχουμε κρατήσει το όνομα του ΟΦΗ και ολόκληρη την Κρήτη ψηλά. Πρέπει να μας βοηθήσει ο κόσμος. Το χρειαζόμαστε τον κόσμο. Αισθανόμαστε καλύτερα με τον κόσμο, δεν το συζητάω αυτό. Γιατί όχι να μην έρθει να απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι. Τι ώρα είναι, παιδιά, αγώνας, είπατε. 5 η ώρα, στις 5 το απόγευμα, μια χαρά. Και με αυτές τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν, είναι καλύτερο να ασχοληθείς και να παρακολουθήσεις έναν ωραίο αγώνα. Να σε κλειστώ παρά σε ανοιχτό. Βέβαια. Και να στηρίξεις και την ομάδα μπάσκετ του ΟΦΗ, που όντως είσαι στις τελευταίες αναμετρήσεις και χρειάζεται δυναμικά την παρουσία του κόσμου. Τι άλλο έχουμε στο Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, είναι πλούσιο Σαββατοκύριακο. Ο ποδοσφαιρικός ΟΦΗ παίζει Κυριακή 4 η ώρα στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Έχει πάρα πολλές απουσίες ο ΟΦΗ. Δεν θα παίξουν 6 βασικοί. Ποιοι θα παίξουν? Οι υπόλοιποι. Είναι 4 τιμωρημένοι, ναι. Μεγιάδο, Σακόρ, Κοροβέσης, Νέιρα και 2 τραυματίες, ο Γιακουμάκης με τον Αμπί και ίσως να μην παίξει και ο Δελγιανίδης, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα. Απουσίες που κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το παιχνίδι για τον ΟΦΗ, ο οποίος πρέπει να πάρει οπωσδήποτε κάτι από το παιχνίδι αυτό. Φαίνεται ότι μάλλον προχωράει η αναδιάρθρωση από φέτος Αντιγόνη, γιατί έγινε μια συνάντηση με τον εκπρόσωπο της FIFA και της UEFA χθες ανάμεσα στον τελευταίο και τον υφυπουργό αθλητισμού και η FIFA και η UEFA είπαν ότι θα προχωρήσει φέτος η αναδιάρθρωση. Δεν λέμε και ξελέμε. Οπότε, επειδή κατατέθηκε και η τροπολογία στην ΕΠΟ και θα πάει και στη Βουλή για ψήφιση, οπότε φαίνεται ότι ίσως... Τόσο είπαν και ξύπαν στην αναδιάρθρωση, βρήκαν να μείνουν τόσο συνεπείς, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης στην Football League έχουμε αύριο ένα πολύ καλό παιχνίδι στην Νέα Λυκανασό, η Ρόδοτος Πλατανιάς και οι δύο ομάδες καίγονται για την νίκη. Ο Εργοτέλης παίζει εκτός έδρας με την Παναχαϊκή. Στην Τρίτη Εθνική, ο Όφη Ράπετας που οδηγεί την κούρση έχει ρεπό. Ο Γιούχτας παίζει στα Χανιά με το Σίνκα, ο Πο υποδέχεται το Κερατσίνη. Και στο μπάσκετ για την Α1 δεν έχουμε παιχνίδι το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Τη Δευτέρα θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ρέθινο Ολυμπιακός στις 5 παρατέταρτο. Και στο βόλεϊ, να κλείσουμε βόλεϊ και Όφη, γιατί ναι. Όφη διεκδικεί με πολύ μεγάλες αξιώσεις και πιθανότητες στην άνοδο του στην Α1. Δίνει ένα καθοριστικό παιχνίδι αύριο με την ομάδα της Ρόδου στο κλειστό του Βαλτινογιάννη στις 4 αύριο Σάββατο. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο εντός έδρας πριν το Final Four εκεί που θα διεκδικήσει η ομάδα την άνοδο στην Α1. Και η ομάδα, επειδή πρέπει να κερδίσει αύριο αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να στηριχθεί και από τον κόσμο. Και από τον κόσμο. Οπότε χωρίζουμε Σάββατο βόλεϊ στις 4. Ναι. Για να ενισχύσουμε την ομάδα που θέλει να τα καταφέρει να αλλάξει κατηγορία. Και μπάσκετ στις 5 την Κυριακή στα 2 ωράκια. Ακριβώς. Όφη με τον φιλαθλητικό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να τα απολαύσετε, όπως μάλλον δείχνει ότι τα απολαμβάνετε σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Τέλειο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις. Τίποτα. Καλά να περάσει το Σαββατοκύριακο μέσα αναγκαστικά. Μέσα αναγκαστικά. Τι να πεις. Κομμάτια να πάει. Γιατί μου το κάνετε αυτό? Δεν το κάνω εγώ. Εγώ σου εύχομαι να είναι το τελευταίο σε αυτό το κύριο. Και εγώ το εύχομαι σε όλο τον κόσμο που τον είδα το πρωί. Ο λίγον σε όλου. Θυμωμένο παραπάνω από ότι έπρεπε λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Θα είναι το τελευταίο μετά. Θα... Έχεις, Είναι, μπαίνουμε στον Απρίλιο μετά, καλοκαίρι. Καλά, μια χαρά μπήκαμε και στο Μάρτιο, αλλά δεν είδα φως. Πάντα ο Μάρτις έχει εκπλήξει. Έχει τέτοιες εκπλήξεις. Κομμάτια να πάει. Λοιπόν.